Hey καρίνιος! Λοιπόν, στο σημερινό βιντεάκι έχω εδώ πέρα το λάπτο. Θα βάλουμε ένα βίντεο που ανεβάσαμε πριν λίγο στο κανάλι μας, στο YouTube, το οποίο θα υπάρχει αυτή τη στιγμή στις κάρτες. Είναι το βίντεο του αραβώνα μας. Το 2018, στις 15 Αυγούστου, αραβωνιαστήκαμε. Και κάναμε ένα βίντεο του αραβώνα όσο μπορούσαμε μόνοι μας. Επίσης, να αναφέρω κάτι ακόμη. Αν θέλετε να μας κάνετε κάποιες ερωτήσεις Q&A ζευγαριού όμως, θα χαρώ πάρα πολύ να αφήσετε από κάτω σχόλια για να τις απαντήσουμε, για να γνωρίσετε κι εσείς περισσότερα πράγματα για εμάς. Λοιπόν, ας μην καθυστερούμε και πάμε στο βίντεο. Something magical. Εδώ ήταν όντως η μέρα που πρωτοφιληθήκαμε και εδώ ήταν όντως το σεϊτάνι αυτή η φωτογραφία που είχαμε πάει νομίζω μετά την εξεταστική πριν κάνω για 3 χρόνια. Να. Ναι, όπως βλέπετε το ταλαιπωρώ. Γερμανία, πω. Αυτή εδώ πέρα η φωτογραφία που λέει Castle on the Hill είναι στην Κέρκυρα. Το Locking Our Love είναι στην Αυστρία. Το Germany Tourist προφανώς είναι στην Γερμανία. Free Hugs, ήμασταν στη Σπηλιανή σε μια σπηλιά και που είναι εκκλησία. Εδώ στη Σάμμο. Cave Explorers, είμαστε στη Σάμμο πάλι, ναι. Στο Παλαιόνιο Ρήμα. Ναι. Και ξεκινάει. Βλέπετε ότι είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι στον πύργο του ΟΤΕ. Πρακτικά αυτό που είχαμε κάνει τότε ήταν να με πάει ο Αλέξης για φαγητό κάπου. Μαγικά, ωραία, τέλεια κτλ. Κτλ. Οδηγήσαμε από την Άουσα έως την Θεσσαλονίκη για να βγούμε και καλά για φαγητό. Αλλά. Εξελίχθηκε διαφορετικά η βραδιά. Ότι μου έδωσε το δαχτυλίδι. Μπορείτε να δείτε τη φάτσα μου αυτή τη στιγμή, πόσο αγχωμένη ήμουνα. Κι εγώ ήμουν χάλια εκείνη η μέρα ντυμένη. Εν τω μεταξύ είχε και live πιάνο εκείνη την ημέρα, όλα τα είχες κανονίσει, ε. Έτσι όπως έβλεπε και τις φωτογραφίες και από αυτά που είδα ήταν πολύ ρομαντικά γενικά. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι η απέξω εμφάνιση ήταν κάπως... Ούτε εσύ ας πούμε, δεν σου άρεσε η έξω εμφάνιση, έτσι. Παγωτάκι. Τέλεια θεά όπως βλέπετε. Στην εξία λένε το είχε καταλάβει η αδερφή σου. Ότι κάτι τέτοιο ετοίμαζα. Και μου το έλεγε στον δρόμο, χαμογελούσε και μου λέγε ξέρω τι πας να κάνεις. Α, αυτά τα μπουκαλάκια που είχαμε για τους καλεσμένους. Με ένα λουλούδι. Αλέξη και Θάνο. Ωραία ήταν. Πολύ ωραία. Πω, εκείνη την ημέρα, τους είχα ετοιμάσει όλους εκτός από μένα. Πες να σου τελευταία νομιλία που ετοιμάστηκε. Και ετοιμάστηκα μέσα σε πάρα πολύ λίγη ώρα. Δηλαδή σε... πόση ώρα, 40 λεπτά, έπρεπε να ετοιμαστώ, να ντυθώ, να... Άλλο και τούτο. Η αισθητικός μου δεν ήταν τότε και εγώ θυμήθηκα τις τελευταίες 2-3 μέρες να της στείλω μήνυμα. Και τα νύχια μου τα έκανα εκείνη την ημέρα. Όλα τελευταία στιγμή. Όλα όμως τελευταία στιγμή. Και όλη εκείνη τη στιγμή και εσάς και νιώθω χωμένη, προσπαθήσω και τους άλλους συγκινήσεις,
Ο δίσκος, ναι. Το τραπέζι εδώ. Πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ την αγωδέσμη την έχω ακόμη. Αυτό το λικέρ ήταν το λικέρ της αγάπης. Βλέπετε τη φράτζα μου πως πέφτει έτσι μπροστά, από το άγχος μου. Είχαν κολλήσει στο πρόσωπό μου έτσι. Ως εδώ. Ήταν η φράτζα ως εδώ κάτω. Είχα αγχωθεί τόσο πολύ. Επειδή ξέρετε, ήταν ο κόσμος, θα γνωριζόντουσαν οικογένειες για πρώτη φορά. Εδώ πέρα η αδερφή μου νόμιζε ότι θα αγκαλιάσει τον Αλέξη και το χέρι για μην νίκη. Say something. Τραπέζι. Ναι. Ναι. Ήμασταν ακριβώς μέσα στη φύση. Βασικά το εστιατόριο ήταν ακριβώς στο ποτάμι και το τραπέζι ήθελα να το βάλω παράλληλα με το ποτάμι για αυτό το λόγο. Εν τω μεταξύ με αυτά τα κομφετή, τι θέλει άλλο. Είχαμε πάρει κομφετή για να τα ρίξουμε, να βγάλουμε τις γλυκούλικες φωτογραφίες μέσα στο άλσο στο Αγίου Νικολάου στην Άουσα. Είχε 5 μέσα κομφετή, όπως είδατε. Και ήταν λίγο fail. Τέλειο το παίρνω. Σου πηγαίνει πάρα. Ο γαμπρός. Εντάξει. Ναι, εδώ δεν είχαμε πολύ φως και όλες και φωτεινά δεν πολύ είχαμε κανένα. Γυρίσαμε κι εμείς τώρα σπίτι, ήταν μια υπέροχη βραδιά. Για περισσότερα πράγματα θα συζητήσουμε σίγουρα στο κανάλι μας. Ελπίζω φτάσει το σημερινό διαφορετικό βίντεο vlog και γενικότερα όλα αυτά. Εμείς δεν ευχαριστηθήκαμε, περάσαμε τέλεια, οπότε ναι, αυτό το βίντεο μας, ελπίζουμε να σας αρέσει. Να σας αρέσει κάντε like, subscribe, το κουμπινάκι και εμείς θα δούμε σε επόμενα. Γεια σας! Τέλεια. Λοιπόν, τέλειο. Λοιπόν, γενικότερα οι εντυπώσεις. Μου φαίνεται τόσο περίεργο. Πέρασε τόσο λίγος καιρός και φαίνεται τόσο μακριά όλο αυτό. Ναι, αν σκεφτείς, είναι 7 μήνες που έχει γίνει και φαίνεται λες και είναι χρόνια που έχουν περάσει. Ενώ δεν ξέρω. Ενώ είναι ταυτόχρονα και πολύ κοντά, το σκέφτεσαι και σου φαίνεται έτσι και έχει περάσει πάρα πολύ καιρό. Μακάρι ξαναγυρνούσε εκείνη η μέρα. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Νομίζω παρόλο το άγχος που είχαμε, πέρασαν πολύ ωραία. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις γενικότερα πάνω σε αυτό το θέμα, γενικότερα για εμάς, γιατί ας πούμε, δεν ξέρω αν ξέρετε, εγώ είμαι 22 χρονών και ο Αλέξης είναι 22 χρονών, σε λίγο καιρό θα γίνει 23. Και σπουδάζουμε στη Σάμο. Οπότε, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις γενικότερα πάνω σε αυτό, για τον Αραβώνα, όλα αυτά με τις σπουδές κτλ., αφήστε μας κάτω στα σχόλια. Αυτό το σημερινό βίντεο, ελπίζουμε να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, subscribe, το κουδουνάκι ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Κάντε subscribe και στο YouTube κανάλι που θα βρίσκεται στις κάρτες. Γιατί εκεί πέρα ανεβάζουμε διάφορα βίντεο σχετικά με τον Αραβώνα, το πώς περνάμε, vlogs κτλ. Και εμείς θα τα πούμε σίγουρα σε ένα επόμενο βιντεάκι. Γεια σας.